Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neacrete.gr. Τη συμβολή των κριτικών ζητάει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λασιθίου προκειμένου το μόλις 8 μηνών κοριτσάκι του Κωνσταντίνου και της Ροδούλας που χάθηκαν στα νερά του Γεροποτάμου να μεγαλώσει όσο το δυνατόν καλύτερα στην αγκαλιά του παππού της. Έτσι, για την αβάπτιστη ακόμη Εμμανουέλα, ανοίχτηκε τραπεζικός λογαριασμός με την Έψη Λασιθίου να καλεί τους κριτικούς να κάνουν το δύσβατο δρόμο της μικρής Εμμανουέλας ομαλό και ευχάριστο ξανά. Μπείτε στο neacrete.gr και δείτε πώς μπορείτε να συμβάλλετε και εσείς. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στην κουζίνα ψαροταβέρνας του Ηρακλείου, η οποία τυλίχθηκε στις Φλόγες για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Η πυρκαγιά, η οποία δεν άφησε τίποτα στο πέρασμά της, ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα και τα αίτια της διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Μπείτε στην κατηγορία ταξίδια του neacrete.gr και δείτε την παραλία της Ταλίδας όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μαγευτικό βίντεο από drone παρουσιάζει το χρυσαφένιο ηλιοβασίλεμα στη Σταλίδα λίγο πριν ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Ακολουθήστε το neacrete.gr σε Facebook, Instagram, Twitter και YouTube για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neacrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.